χαίρομαι πολύ που σας υποδέχομαι αυτή τη φορά στο Μέγαρο Μαξίμου στα πλαίσια των εξαμηνιαίων συζητήσεων που κάνουμε ώστε να μπορέσουμε να κάνω τον απολογισμό της δουλειάς που έχει γίνει αλλά να σχεδιάσουμε και το έργο μας για το επόμενο εξάμηνο. Όπως σας είχα πει και όταν σας είχα επισκεφθεί την πρώτη φορά, μας έδωσαν οι συμπολίτες μας μια πάρα πολύ σαφή εντολή στις προηγούμενες εκλογές να διαμορφώσουμε ένα κράτος σύγχρονο, λειτουργικό, το οποίο δεν θα ταλαιπωρεί τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και κυρίως ένα κράτος το οποίο θα είναι φοβικό απέναντι στην ψηφιακή επανάσταση και στις αλλαγές που φέρνει η εποχή μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το νέο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως μια οριζόντια δομή με ιδιαίτερα αυξημένες αρμοδιότητες. Και εσείς γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι η δουλειά σας αποτυπώνεται στην καθημερινότητα του κάθε πολίτη και της κάθε επιχείρησης και με χαρά διαπιστώνω ότι υλοποιείται με επιτυχία τον προγραμματισμό τον οποίο είχαμε σχεδιάσει και νομίζω ότι σε ένα σύντομο σχετικό διάστημα ένα καινούριο Υπουργείο με πολύ άξια στελέχη, με ένα μείγμα πολιτικών και τεχνοκρατών έχει ήδη πετύχει πολλά, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα πετύχετε και πολλά περισσότερα. Οπότε, καλώς ήρθατε στο Μέγαρο Μαξίμου.